από τις τέσσερις θυγατέρες του Απόστολου Φίλιππου. Η Ερμιόνη και η Ευτυχία πήγαν στην Έφεσο για να συναντήσουν τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο. Επειδή όμως ο αγαπημένος Απόστολος Φίλιππος είχε ήδη πεθάνει, ακολούθησαν τον μαθητή του, τον Πετρόνιο. Η Ερμιόνη, η οποία γνώριζε την ιατρική τέχνη, ήταν ανάργυρη γιατρός, δηλαδή θεράπευε τους ασθενείς χωρίς να παίρνει χρήματα. Έμαθε λοιπόν κοντά του να θεραπεύει και τις ψυχές των ανθρώπων. Εκείνο τον καιρό, διερχόμενος ο αυτοκράτορας Τραϊανός από την Έφεσο για την εκστρατεία κατά των Πάρθων, άκουσε πολλά για τις θαυματουργίες και για τις προφητείες της Ερμιόνης και τότε διέταξε να του την παρουσιάσουν. Στην αρχή, ο αυτοκράτορας Τραϊανός δοκίμασε να την εξαναγκάσει να αρνηθεί τον Χριστό, όμως είδε ότι δεν μπορούσε να την πείσει και έτσι στη συνέχεια πρόσταξε να τη ραπίσουν στο πρόσωπο. Η Αγία Ερμιόνη έβλεπε τον Χριστό να κάθεται στο κριτήριο με το σχήμα του Πετρόνιου και δεχόταν με χαρά τα ραπίσματα. Όταν του προφήτευσε δε ότι και τους Πάρθους θα νικήσει και μετά από εκείνον δεν θα πάρει άλλος τον θρόνο, αλλά ο γαμπρός που είχε από τη θυγατέρα του, ο αυτοκράτορας Τραϊανός χάρηκε πολύ και την άφησε ελεύθερη. Από τότε η Αγία Ερμιόνη ίδρυσε στην Ασία φιλόπτωχο πανδοχείο, στο οποίο έβρισκαν οι ξένοι ψυχική αλλά και σωματική παρηγοριά. Το έτος 117, όταν σύμφωνα με την προφητεία της Αγίας Ερμιόνης έλαβε την αυτοκρατορία ο Αδριανός, πληροφορήθηκε για την Αγία και έστειλε να του τη φέρουν. Στις ερωτήσεις του για την ηλικία και την καταγωγή της, η Αγία Ερμιόνη μας του αποκρίθηκε το εξής: «Ο Χριστός μου γνωρίζει πόσο χρονών είμαι και από ποια πατρίδα κατάγομαι». Τότε ο αυτοκράτορας Αδριανός, εξοργισμένος από την τόλμη της κοπέλας, διέταξε να γυμνωθεί, να μαστιγωθεί αλίπητα και να ριχτεί σε λέβητα που ήταν γεμάτος από κοχλάζουσα πίσα, θιάφι, άσφαλτο και μολύβι. Μόλις όμως η Αγία Ερμιόνη μπήκε μέσα στον καυτό λέβητα, η φωτιά σβήστηκε και η μάρτυρας φαινόταν σαν να στέκεται μέσα σε δροσιά. Τότε θέλοντας ο Αδριανός να βεβαιωθεί για το παράδοξο αυτό θαύμα που έβλεπε, πλησίασε και ο ίδιος και άγγιξε τον λέβητα με το χέρι του. Αμέσως όμως κάηκε και σκίστηκε το δέρμα του και έπεσαν και τα νύχια του. Τότε η Αγία Ερμιόνη του φώναξε μέσα από το χάλκωμα: «Μέγας είναι ο Θεός των χριστιανών». Καταντροπιασμένος ο αυτοκράτορας Αδριανός πρόσταξε τότε να τη ρίξουν γυμνή σε ένα μεγάλο, πυρακτωμένο τηγάνι. Όμως ο άγγελός της την προστάτευσε και διασκόρπισε τη φωτιά, κατακαίγοντας όλους όσοι βρίσκονταν κοντά. Μετά από αυτά τα θαυμαστά γεγονότα, η μάρτυρα Ερμιόνη προσποιήθηκε ότι θέλει να προσφέρει θυσίες στους θεούς και έτσι την οδήγησαν σε έναν ειδωλολατρικό ναό. Τότε η Αγία με την προσευχή της έριξε στη γη και κατασυνέτριψε όλα τα αγάλματα. Ο Αδριανός, φέρνοντας βαριά τον τελευταίο αυτόν εμπεγμό, την παρέδωσε στους δήμιους, τον Θεότιμο και τον Θεόδουλο, να την αποκεφαλίσουν έξω από την πόλη. Καθώς όμως εκείνοι όρμησαν να την εκτελέσουν, τα χέρια τους παρέλυσαν. Τότε ο νους τους φωτίστηκε, πίστεψαν στον Χριστό και την ίδια στιγμή τα χέρια τους θεραπεύτηκαν. Παρακαλέσανε δε την Αγία να προσευχηθεί για αυτούς και τότε παρέδωσαν και οι δύο εν ειρήνη το πνεύμα τους.
Έχοντας διαφύγει όλα τα τεχνάσματα του διαβόλου, παρέδωσε έπειτα και ίδια η Αγία Ερμιόνη την ψυχή της στον Θεό και τάφηκε στην Έφεσο. Η Αγία μας Ερμιόνη είναι γιατρός, είναι Αγία ανάργυρη όπως είπαμε και προστατεύει την ιατρική επιστήμη και όλες τις γυναίκες. Επίσης, η Αγία Ερμιόνη είναι προστάτρια των νοσοκομείων, τα οποία πολλαπλασιάστηκαν και οργανώθηκαν συστηματικά στα Βυζαντινά χρόνια. Στο νοσοκομείο της, η Αγία Ερμιόνη εθεράπευε δωρεάν κάθε ασθενή με την επίκληση του ονόματος του Χριστού και την ιατρική της τέχνη, όπως αναφέρει το συναξάρι της. Τα αδέλφια Κοσμάς και Δαμιανός, θαυματουργοί άγιοι γιατροί στο επάγγελμα, γιατρεύαν όλους όσους είχαν ανάγκη, πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους χωρίς να παίρνουν χρήματα και το μόνο που ζητούσαν από τους ασθενείς ήταν να πιστεύουν και να έρθουν κοντά στον Χριστό. Όμως την ιατρική επιστήμη την υπηρέτησαν πιστά και οι τρεις άγιες ανάργυρες, η Ζηναΐδα, η Φιλονίλα και όπως είπαμε και η Αγία Ερμιόνη. Οι Ζηναείς και η Φιλονίλα ήταν αδερφές και καταγόντουσαν από την Ταρσό της Κιλικίας. Αναφέρεται μάλιστα ότι είχαν και κάποια συγγένεια με τον Απόστολο Παύλο. Οι γονείς τους ήταν πλούσιοι και ευκατάστατοι για την εποχή εκείνη, γι' αυτό και σπούδασαν την ιατρική και στη συνέχεια ασκούσαν φιλανθρωπικό έργο εντελώς δωρεάν. Βρίσκονταν κοντά σε κάθε άρρωστο και στην οικογένειά του και παράλληλα δίδασκαν τον Λόγο του Θεού. Πολλοί άπιστοι έρχονταν κοντά τους και γινόντουσαν χριστιανοί. Σε πολλές περιπτώσεις ακολούθησαν τον δρόμο του Απόστολου Παύλου. Έφτασαν στην αρχαία Δημητριάδα, στη σημερινή πόλη του Βόλου και διέμεναν σε ένα σπήλαιο. Από αυτή τη θέση θεράπευαν ασθενείς και δίδασκαν τον Λόγο του Θεού. Κάποια μέρα φεύγουν από τον Βόλο και πηγαίνουν στην Πάφο και εκεί βρίσκουν πάλι ένα μεγάλο σπήλαιο στη θέση Κισόνεργα που είναι μία από τις μεγαλύτερες κοινότητες της επαρχίας Πάφου. Εκεί εγκαταστάθηκαν και άρχισαν την θεραπεία ασθενών κυρίως σε γυναίκες. Οι ταλαιπωρίες, οι κακουχίες και οι κακές συνθήκες μέσα στο σπήλαιο κούρασαν πολύ τις Αγίες. Πρώτη η Ζηναΐδα και μετά η Φιλονίλα παρέδωσαν την ψυχή τους στο Χριστό. Οι πιστοί της περιοχής ενταφίασαν τις αδελφές στα Κισόνεργα και αργότερα, στον τόπο εκείνο, έχτισαν ναό στη μνήμη τους. Οι Αγίες Ζηναΐδα και Φιλονίλα γιορτάζουν κάθε χρόνο στις 11 Οκτωβρίου και θεωρούνται θεραπεύτριες πολλών ασθενών, κυρίως όμως των γυναικών. Σας αναφέραμε εδώ αυτές τις δύο Άγιες, διότι προστατεύουν και αυτές τις γυναίκες μαζί με την Αγία Ερμιόνη. Αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή στο κανάλι, ενεργοποίησε με το καμπανάκι να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις και μπορείς να μοιραστείς το βίντεο και με τους φίλους σου. Ο Θεός και η Παναγία μας μαζί σου.